Καλημέρα σας κύριε Χαλιώτη. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Κώστα Χαλιώτη, ένα παλέμαχο και ένα ενεργή δικηγόρο, αλλά πάνω απ' όλα έναν ενεργή πολίτη της Κεφαλονιάς. Κύριε Χαλιώτη, ετοιμάζοντας ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θοδωράκη, μάλιστα, γιατί εχθές 2 Σεπτεμβρίου είχαμε την εθνική απώλεια της, με την, το θάνατο. Την παγκόσμια απώλεια, όχι την εθνική. Σοβαρά, για μένα σωστά, παγκόσμια. Σωστά. Την παγκόσμια απώλεια του Μίκη Θοδωράκη. Σας είδαμε σε μια φωτογραφία μαζί του κατά την επίσκεψή του κάποια στιγμή στην Κεφαλονιά. Μάλιστα. Θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας και με τους αναγνώστες μας τις μνήμες που έχετε από το Μίκη Θοδωράκη. Από πότε αρχίζουν? Μάλιστα. Συμμαθητές δεν είσαστε, έτσι? Συμμαθητές δεν είμαστε, δεν ήμουνα με το Μίκη Θοδωράκη, διότι υπάρχει μια διαφορά 7 ετών ηλικίας που ήταν μεγαλύτερος, ναι, και συνεπώς στα χρόνια που ήταν στο Αργοστόλι ως μαθητής, εγώ δεν υπήρξα καθόλου μαθητής με τα 7 χρόνια διαφορά. Για πρώτη φορά εγώ γνωρίστηκα με τον Μίκη Θοδωράκη στην πορεία, την μαραθώνια πορεία της Σιρήνης που είχε διοργανώσει η ΕΔΑ μετά την πορεία που είχε την πρώτη φορά κάνει ο Λαμπράκης. Και έτος έτος το 1965, Μάιος του 1965, και είχαμε μεταβεί αντιπροσωπεία της ΕΔΑ και από τη Δημαρχιακής Επιτροπής στην οποία συμμετείχα στην ΕΔΑ, με πανό κατάλληλο υπέρ της ειρήνης, και η φωτογραφία αυτή που ήταν εγώ, η γυναίκα μου και άλλα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα Χαραυγή. Μάλιστα. Βλέποντας το πανό ο Θοδωράκης... Α, έτσι σας προσέγγισε. Με προσέγγισε. Είδε το πανό με προσέγγισε ο Θοδωράκης. Όταν είδε το πανό που κρατούσα εγώ και η γυναίκα μου και άλλοι στο δρόμο της πορείας από το Μαραθώνα, και με πλησίασε για να με ρωτήσει σχετικά με τους μαθητές, με τους συμμαθητές του, τους οποίους ενθυμήθηκε εκείνη τη στιγμή, τον Γεράσιμο. Η καρδιά του, οι μνήμες του ήταν έντονες στην Κεφαλονιά. Ήτανε για το Αργοστόλι. Για το Αργοστόλι. Πάρα πολύ καλά. Μιλήσαμε πάρα πολύ για το Αργοστόλι, για το προσεισμικό και για το μετασεισμικό Αργοστόλι. Και ειδικότερα με ρώτησε για την πορεία των δύο συμμαθητών του, τον Γεράσιμο Αβιερινό, τον συμβολιογράφο, έτσι, τι επαγγέλλεται, και του είπα ότι ήταν, ότι έγινε συμβολιογράφος, και τον άλλον συμμαθητή του που είχε περίπτερο τον Μπεφάνη, που είχε περίπτερο, του εξήγησα ότι αυτός έχει ένα περίπτερο απ' έξω από τα ΕΛΤΑ Αργοστολίου. Τον ενδιέφερε δηλαδή η ανθρώπινη διάσταση. Ακριβώς. Και τον διέφερε το πώς το Αργοστόλι σήμερα πορεύεται κοινωνικά, οικονομικά, εκπολιτιστικά, μετασεισμικά, δεδομένου ότι όπως και ο ίδιος δέχτηκε, το Αργοστόλι είχε μια λαμπρή πορεία προς το πνευματικό γίγνεσθε, ειδικότερα στη μουσική, για τη βιβλιοθήκη, τη Βαλιάνιο, την οποία ήταν λάτρης. Πού ήταν τότε η βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη προσεισμικά? Η προσεισμική, όπου είναι και σήμερα η προσεισμική, ωραία, η Βαλιάνιος βιβλιοθήκη. Αυτή ήταν η γνωρίμη. Η Κοριαλένιος. Η Κοριαλένιος, και την οποία ήταν και Βαρλιάνιος. Και συζητήσαμε για την πολιτική κατάσταση των Λαμπράκηδων, και ειδικότερα διότι ήμουν και στην Ομαρχιακή Επιτροπή και είχα επαφή εκ της ειδικότητός μου αυτής με τον ίδιο, όμως όχι προσωπικά, δια αλληλογραφίας, με αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Λαμπράκηδων και με αποφάσεις εδώ της ΕΔΑ. Δεύτερη φορά εγώ δεν τον είδα προσωπικά, εκτός από τη συνάντηση που είχαμε, που είχε έρθει εδώ. Ακριβώς. Και συναντηθήκαμε. Έτος. Το έτος... Όταν ήταν υποψήφιος βουλευτής της... Όταν υποψήφιος βουλευτής της, του ΚΚΕ, έγινε μια συναισθίαση στο
κέντρο στη Λακύθρα, στην Καλλιθέα. Mm. Εκεί δεν συμμετείχα, γιατί ήταν παραμονές των εκλογών και είχα διοριστεί ως δικηγόρος, δικαστικός αντιπρόσωπος εκτός Κεφαλονιάς. Συναντήθηκε η γυναίκα μου, η κόρη και η κόρη μου, που ήταν και η Φαραντούρη και ο Θοδωράκης και η κόρη του, του Θοδωράκη, και υπάρχει μια σχετική φωτογραφία αναμνηστική της συνάντησης αυτής, την οποία έχει στα χέρια της η κόρη μου. Ωραία. Αυτές ήταν οι επαφές, οι προσωπικές επαφές με τον Θοδωράκη. Γνωρίζω πολύ καλά ότι εκτός από το... από... Να, κλείσε τον αυτό. Ναι, δεν πειράζει. Εκτός από τον Γεράσιμο Αυγερινό, ήταν και ο Παναγής ο Γεράκης. Συμμαθητές και με τον Παναγή τον Γεράκη. Με αυτούς τους τρεις. Οι οποίοι δεν υπάρχουν πια στη που ζωή. Δεν υπάρχουν στη ζωή πλέον αυτοί οι τρεις. Από τους τρεις θυμόταν όταν συναντηθήκατε τους δύο. Δύο. Είχε περισσότερο δύο. Σχέση μαζί τους. Είχε με τον Αυγερινό και με τον άλλον τον Μπεφάνη. Με αυτούς τους δύο. Τι εποχές ήταν τότε, κύριε Χαλιώτη, για την Κεφαλονιά? Εποχές πρέπει να ήταν κατά την εποχή που ήταν στο Δημοτικό. Ναι, όταν τους είχε γνωρίσει. Λέω, τι εποχές ήταν για την Κεφαλονιά τότε που ζούσατε εσείς αυτές τις έντονες αναμνήσεις, αυτές τις έντονες καταστάσεις. Ήταν η εποχή μετά τη δικτατορία, πριν τη δικτατορία. Ήταν πριν από τη δικτατορία που συναντήθηκα φυσικά στη δεύτερη πορεία της Ειρήνης. Αυτό ακριβώς, ναι. Πορεία της Ειρήνης. Μετά τη δικτατορία ήταν η υποψηφιότητά του σαν βουλευτής του ΚΚΕ και μετέπειτα η επίσκεψή του στην Κεφαλονιά που εδεξιώθηκε και που προσκλήθηκε από συγκεκριμένη επιτροπή για να έρθει στην Κεφαλονιά ξανά να τον δεξιωθεί. Και πήρε και τον τίτλο του Δημότη, Δημότη Αργοστολίου. Επιδημαρχίας του Μάκη του Φόρτε. Ακριβώς. Τότε είχατε συναντηθεί μαζί τότε του. Συναντηθήκα ξανά και επανήρθαν οι αναμνήσεις της πορείας ειρήνης. Μια πορεία ειρήνη η οποία ήταν καταδιωκόμενη, απαγορευμένη. Ήταν από τις ιστορικές πορείες. Από τις ιστορικές, γιατί είναι δεύτερη πορεία μετά του Λαμπράκη αυτή που είχα κάνει εγώ με την Ομαρχιακή Επιτροπή της ΕΔΑ. Και που κατεβήκαμε με τα πόδια μας από την Μαραθώνα μέχρι το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και εκεί περπατώντας ένα μεγάλο διάστημα είχατε συνομιλήσει. Περπατώντας ένα μεγάλο διάστημα και καθίσαμε σε ένα μέρος περίπου έξω από την Αθήνα πριν φτάσουμε στην συνοικία Μαρούση. Στο Μαρούση, εκεί μάλιστα ήπιαμε και ένα καφέ, ένα αναψυκτικό μαζί και καθίσαμε και κουβεντιάσαμε. Για την Κεφαλονιά. Για την Κεφαλονιά. Εκεί κουβεντιάσαμε αρκετά για την Κεφαλονιά. Τον ενδιέφερε βασικά περισσότερο η Κεφαλονιά και το Αργοστόλι από την πολιτική. Ναι. Τον ενδιαφέρε δηλαδή η πνευματική ανάπτυξη της Κεφαλονιάς. Η πολιτιστική, η κουλτούρα. Την πολιτική μας, την είχαμε με τους Λαμπράκηδες φυσικά. Εκεί πλέον ήταν μια συνάντηση προσωπική να πληροφορηθεί από εμένα τα διατρέξαντα από τον πόλεμο και μέχρι και την μεταξυσμική εποχή. Ναι. Και μέχρι το 1965. Παρόλο που έζησε μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με τη ζωή του στην Κεφαλονιά, κατάλαβα ότι αγαπούσε πολύ την Κεφαλονιά και έκανε εντύπωση και σε μένα και σε μένα και στη γυναίκα μου. Την είχε συνδυάσει και με τις μουσικές καταβολές, τις επτανησιακές της Κεφαλονιάς. Γιατί της τότε. Είχε οπωσδήποτε τις παιδικές αναμνήσεις, τις οποίες αγαπούσε. Ήταν δηλαδή τα πρώτα του ερεθίσματα. Στην παιδική του ηλικία. Στην παιδική του ηλικία. Πήρε τα μουσικά ερεθίσματα από την Κεφαλονιά. Από το Αργοστόλι. Επτανησιακά ερεθίσματα. Αυτά ήταν η γνωριμία μου που είχα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαλιώτη. Να είστε πάντα γερός, δυνατός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να τα θυμάστε και να μας τα λέτε. Και στη συνέχεια να πούμε και κάποια άλλη στιγμή και άλλες σας αναμνήσεις από το Αργοστόλι και την Κεφαλονιά. Και από το οπωσδήποτε επί του σεισμού είχαμε θλιβερές αναμνήσεις. Έχουμε και ευχάριστες, θα τα πούμε σε μια άλλη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.